Η ζεστή σας αγορά μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές πελατών, συνεργατών και συνεργασιών για την επιχείρησή σας. Το να δουλεύετε με συγγενείς και φίλους μπορεί να είναι ευλογία και κατάρα. Αν θέλετε όμως οι συγγενείς και οι φίλοι σας να συνεχίσουν να σας σέβονται, να σας δίνουν συστάσεις και ενδεχομένως να γίνουν πελάτες ή και πιθανόν να πούν ναι στην πρότασή σας, στην παρουσίασή σας, προτείνουν να ακολουθήσετε αυτούς τους 5 κανόνες. Τους 5 παράγοντες που θα κάνουν ευκολότερη την ανέβριση υποψηφίων στη ζεστή σας αγορά. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος Επαγγελματίας του Μέλλοντος στο FuturePro.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr/blog για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Ξεχάστε για μια στιγμή ότι είστε στο δικτυακό μάρκετινγκ. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσατε μια οποιαδήποτε άλλου είδους επιχείρηση, όπως ένα κατάστημα λιανικής, ένα κέντρο αισθητικής, μια κατασκευαστική εταιρεία, οτιδήποτε. Πού θα βρίσκατε τους πρώτους πελάτες σας, τους υπαλλήλους σας, τους συνεργάτες σας, από πού θα τους βρίσκατε, από πού θα ξεκινούσατε να κάνετε ανέβριση υποψηφίων? Σχεδόν σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο που ψάχνετε θα προέρχεται από έναν φίλο ή συγγενή σας ή από μία σύσταση που θα πάρετε από έναν φίλο ή συγγενή σας. Στο δικτυακό marketing, στο MLM, αυτό το ονομάζουμε ζεστή ή καυτή αγορά. Η ζωή μας φαίνεται να είναι μία σειρά από εμπειρίες οι οποίες προέρχονται από επαφές που έχουμε με άλλους ανθρώπους. Η δουλειά σας ως δικτυωτές, ως επαγγελματίες, είναι να χτίζετε γέφυρες με αυτές τις επαφές και χωρίς να πιέζετε να αφήνετε πίσω σας όσους δεν ενδιαφέρονται. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο να ενδιαφέρει και η επιχείρηση στο δικτυακό marketing, η εναλλακτική σας επιχείρηση? Η ζεστή σας αγορά μπορεί να είναι μία από τις καλύτερες πηγές πελατών, συνεργατών και συνεργασιών και για την επιχείρησή σας στο MLM. Τώρα, φυσικά, όπως είπα, το να δουλεύετε με συγγενείς και φίλους μπορεί να είναι ευλογία ή και κατάρα. Αν όμως θέλετε οι συγγενείς και οι φίλοι σας να συνεχίσουν να σας σέβονται, να σας δίνουν συστάσεις και ενδεχομένως να γίνουν και πελάτες σας ή και συνεργάτες σας και να πούν ναι στην επιχειρηματική σας παρουσίαση, τότε προτείνω να ξεκινήσετε να δουλεύετε με τη ζεστή σας αγορά, ακολουθώντας όμως τους εξής 5 κανόνες. Κανόνας νούμερο 1. Συγκρατήστε τη γλώσσα σας. Ποτέ μην προσβάλλετε κάποιον για την απόφασή του να μην ξεκινήσει συνεργασία μαζί σας στην επιχείρησή σας. Μην πείτε σε κάποιον ότι είναι ή κάτι τέτοιο, επειδή δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας, επειδή δεν θέλει να πάρει τα προϊόντα σας. Ακόμα και αν είναι ο αδερφός σας, τον οποίο τον βρίζετε όλη μέρα. Όσον αφορά την επιχείρησή σας, μην μιλήσετε με αυτόν τον τρόπο. Συγκρατηθείτε. Είναι αντιεπαγγελματικό και δεν έχει καμία θέση στη συζήτησή σας. Κανόνας νούμερο 2. Φερθείτε σοφά. Το όχι σπάνια είναι όχι. Ο ίδιος αδερφός που σας είπε τώρα όχι, μπορεί σε 2-3 εβδομάδες ή σε 1-2 χρόνια να χάσει τη δουλειά του. Αν έχετε γελιοποιηθεί όταν τον προσεγγίσετε την πρώτη φορά, όχι μόνο δεν θα κάνει τη δουλειά, αλλά δεν θα κάνει. Θα τρέξει σε όλους τους φίλους και τους γνωστούς σας και τους συγγενείς να τους πει για την απάτη που ξεκινήσατε, για την πυραμίδα που πήγατε και μπλεχτήκατε. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί εσείς έπρεπε να του έδειξα εγώ ή του είπα πόσο ανόητος είναι ή κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι σωστό. Κανόνας νούμερο 3. Χειριστείτε το, διαχειριστείτε το. Για περισσότερα από 18 χρόνια έχω χειριστεί αντιρρήσεις, ανησυχίες, προηγούμενες αποτυχίες ανθρώπων που έχω επικοινωνήσει, κακές εμπειρίες που μπορεί να είχαν, που όλα αυτά μου έχουν δείξει πώς μπορώ να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τέτοια ζητήματα. Και όπως ακριβώς ένας έμπειρος οδοντίατρος γνωρίζει ότι το να φτιάξει τα δόντια του ασθενή του είναι το εύκολο κομμάτι της δουλειάς του. Το δύσκολο κομμάτι της δουλειάς του έχει να κάνει με τις παλιότερες εμπειρίες του ασθενή, όπως τότε που ήταν 14 χρονών. Είχε πάει σε έναν οδοντίατρο και το έχω σε μια τεράστια βελόνα στα ούλα του και πόνεσε. Η διαχείριση λοιπόν αυτών των θεμάτων, των προηγούμενων κακών εμπειριών, είναι αυτό που θα κερδίσει τον ασθενή. Μόλις αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, θα τους έχετε για μια ζωή ή μέχρι να αποφασίσετε να σταματήσετε να εξυπηρετείτε τις ανάγκες τους. Οπότε, αν συναντήσετε κάποιον που είχε μια προηγούμενη κακή εμπειρία, χειριστείτε το κατάλληλα. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις ερωτήσεις, τις αντιρρήσεις και τις αναβολές που σας δίνουν οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνείτε, μπορείτε να δείτε ένα προηγούμενο βίντεο μπαίνοντας εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube, ή μπείτε στο GreekCoach.gr/objections. GreekCoach.gr/objections. Κανόνας νούμερο 4. Ναι ή όχι. Μερικοί υποψήφοι χρειάζονται μόνο μία συζήτηση για να κερδιθούν, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάζονται 10 συζητήσεις.
Δηλαδή με κάποιους αρκεί μόνο μία συζήτηση, μία παρουσίαση και είναι μέσα, ενώ με άλλους μπορεί να κάνετε 9 συζητήσεις που να σας πούνε ένα όχι, που βέβαια το όχι σχεδόν ποτέ δεν ακούγεται σαν όχι, σας λένε κάποια άλλα πράγματα, τώρα δεν έχω χρόνο, ή θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, ή τώρα δεν μπορώ με τα παιδιά ή κάτι τέτοιο. Και μία φορά, η δέκατη φορά να είναι αυτή η οποία θα χρειαστεί για να τους κερδίσετε. Αν θεωρήσετε ότι με μία απλή απάντηση ο υποψήφιος σας λέει ένα σκέτο ναι ή ένα όχι, τότε θα έχετε λυπή πληροφόρηση. Ας υποθέσουμε δηλαδή ότι η εταιρεία σας έχει 20 διαφορετικά προϊόντα. Αν ο υποψήφιος σας λέει όχι, μάθετε για ποιο πράγμα λέει όχι. Λέει όχι και για τα 20 προϊόντα. Λέει όχι στο ότι δεν θέλω να αυξήσω το εισόδημά μου. Λέει όχι στο ότι δεν ξέρω κάποιον να σου συστήσω ο οποίος να χρειάζεται κάποια από τα 20 προϊόντα σου. Είναι πολλά πράγματα για να πει όχι όλα αυτά. Οπότε σας προτείνω να μάθετε τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο οι υποψήφοι σας λένε όχι πραγματικά. Κανόνας νούμερο 5. Μην γίνεστε τσιμπούρι. Πραγματικά, ποτέ μην γίνετε τσιμπούρι στους φίλους και στους συγγενείς σας για να τους βάλετε να αγοράσουν τα προϊόντα της επιχείρησής σας ή να μπουν στο δίκτυό σας. Μερικές φορές κάποιοι δικτυωτές είναι έτσι ιδιαίτερα εστιασμένοι σε αυτό που κάνουν, στο σκοπό τους. Το οποίο είναι πολύ καλό, δεν θα πρέπει να το αλλάξετε ποτέ αυτό. Η εστίαση είναι πραγματικά αυτή που δημιουργεί μοναδικότητα. Απλά πειθαρχήστε τον εαυτό σας ως προς τι και ποιος αξίζει την εστίασή σας. Αν ένας φίλος σας ή ένα μέλος της οικογένειάς σας είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται, τότε σταματήστε να τους μιλάτε γι' αυτό και προχωρήστε σε ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται να γίνουν πελάτες σας ή να μπουν στο δίκτυό σας να γίνουν συνεργάτες σας. Οι 5 κανόνες λοιπόν που κάνουν ευκολότερη την ανέβριση υποψηφίων στη ζεστή σας αγορά είναι: πρώτον, κρατήστε τη γλώσσα σας. Δεύτερον, φερθείτε σοφά. Τρίτον, χειριστείτε το. Τέταρτον, ναι ή όχι. Και πέμπτον, μη γίνεστε τσιμπούρι. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και επίσης θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσατε με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη αυτούς τους 5 κανόνες ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να προσεγγίζετε άτομα από τη ζεστή σας αγορά. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», θα βρεις το link στην περιγραφή.